Καλησπέρα, καλησπέρα, Εμίλιος εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ πέρα στο γήπεδο του Ιωνικού για δεύτερη φορά με την ομάδα του Ιωνικού. Την προηγούμενη φορά τους ανεβάσαμε, τώρα θα τους βγάλουμε Ευρώπη. Με λίγα λόγια αυτό θα γίνει και έχω δίπλα μου δύο παίχτες, τον Γιώργο Μάναλη και τον Λευτέρη Ματσούκα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα παίξουμε το πόσο καλά ξέρεις την ομάδα σου. Οι δύο παίχτες, ο Γιώργος και ο Λευτέρης, θα κληθούν με βάση κάποιες ερωτήσεις και ένα quiz τριών γύρων να βρούνε κάποιους από τους συμπαίχτες τους. Είναι best out of 3. Όποιος κερδίσει δύο γύρους είναι και αυτός που θα είναι ο τελικός νικητής. Το πιάσαμε? Ναι, εννοείται. Ωραία. Λοιπόν, κάθε γύρος έχει και διαφορετικές ερωτήσεις. Φύγαμε στον πρώτο γύρο. Και κάπου εδώ φριζάρω την εικόνα του βίντεο κλασικά στην πιο περίεργη φάτα που θα μπορούσα να έχω και σας προτρέπω να πάτε κάτω στην περιγραφή για να τσεκάρετε το χορηγό του σημερινού βίντεο, το G2A, από το οποίο μπορείτε να πάρετε φθηνότερα παιχνίδια για PC και Xbox. Πάμε στο παιχνίδι. Παιδιά, πρώτος γύρος. Ο πρώτος γύρος είναι απλά μια ερώτηση, αφορά τους συμπαίχτες σας. Όποιος πάρει πρώτος την μπάλα από κάτω, σκύψει και πάρει την μπάλα από κάτω. Να την πάρει ή να τα κουμπίσει. Να την πάρει. Να την πάρει, έτσι. Κανονικά. Ωραία. Όποιος την πάρει πρώτος, απαντάει. Πέντε ερωτήσεις συνολικά. Όποιος δίνει τις περισσότερες, παίρνει τον πρώτο γύρο. Okay. Το έχουμε. Πάμε, ναι. Ερώτηση νούμερο 1. Ποιος ποδοσφαιριστής του Ιωνικού έχει την υψηλότερη αξία στο transfer market? Ρωμάω. Την αφήνεις κάτω και απαντάει ο Μάναλης. Λάθος. Δεν είναι ο Ρωμάω. Άουσμαν. Είναι σωστό, είναι ο Άουσμαν. Ξέρεις ποσό? Το έχεις? Όχι, τελείως τυχαία το είπα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Μπορεί να έλεγα και εγώ Ρωμάω. Είναι πάνω από το εκατομμύριο. Πιστεύω ότι θα είναι γύρω στα 800 χιλιάρικα με ένα εκατομμύριο. 1,2 το πολύ. Άουσμαν είναι ο πρώτος με 700 χιλιάρικα. Απλά ο Ρωμάω ίσως και λόγω ηλικίας δεν μπορεί να είναι. Ναι, λόγω καριέρας σίγουρα θα είναι από τους top. Ωραία, 1-0 Γιώργος. Έχουμε ακόμα δρόμο, Λευτέρη. Δεν μπορώ να χάσω το Λευτέρη, σε τίποτα. Σε βλέπω πιεσμένο. Πάμε, πάμε, όχι, όχι. Δεν μπορώ να χάσω το Λευτέρη, Εμίλια, σε τίποτα. Αντεπίθεση, πιστεύω. Ερώτηση νούμερο 2. Ποιος παίχτης του Ιωνικού είναι ο μεγαλύτερος ηλικίας στην ομάδα? Ρωμάω. Τι θα έλεγες, Λευτέρη? Ρωμάω. Τώρα γίνεται 2-1 ή δικάστρο. Τώρα δυστυχώς είναι όντως ο Ρωμάω, 2-0. Ο Γιώργος, ο οποίος λίγο κλέβει, είναι αλήθεια. Φίλε, εντάξει. Σκύβει ήδη λίγο νωρίτερα. Θα δεις. Πόση ώρα έχουμε ακόμα, πόση ερωτήσεις έχουμε? Έχουμε ακόμα άλλες τρεις για τον πρώτο γύρο. Πάμε, μπορείς να το σώσεις. Μια χαρά, θα χάσεις σίγουρα. Πόσο χρόνο είναι ο Ρωμάω, το έχετε? 38. 37. Η σωστή απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ήταν ο Ρωμάω. Και η ερώτηση επόμενη αφορά το Ρωμάω. Από ποια αφρικανική χώρα κατάγεται? Τόγκο. Λάθος. Τι θα έλεγες. Τόγκο. Ναι. Χωρίς τον νι. Τόγκο είπα. Είπε Τόγκο ο Λευτέρης. Δεν υπάρχει χώρα Τόγκο όπως όλοι γνωρίζουμε. Λευτέρης 2-1. Έχεις επισκεφτεί το Τόγκο, Λευτέρη, και το ήξερες? Πολλές φορές. Ποδοσφαιρομάνα το Τόγκο. Ναι. 2-1 μειώνει ο Λευτέρης. Είναι ακόμα ζωντανός. Έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις για τον πρώτο γύρο. Οκ. Δηλαδή, όποιος φτάσει πρώτος στα τρία νικάει. Να τελειώνει η ερώτηση, παρακαλώ, για να πιάνουμε την μπάλα. Α, ναι, εντάξει. Αυτό είμαστε 1-1 στα κλεψίματα. Στις κλεψίες είναι ισοπαλία. Σε ποια αγγλική ομάδα έχει αγωνιστεί ο Κάνιας? Σουόνσι. Στη μέση ακριβώς. Άμα δεις, είναι στη μέση. Ο Κάνιας έχει παίξει όντως στη Σουόνσι. Ευχαριστώ πολύ. 3-1. Και θα κάνουμε έτσι την τελευταία ερώτηση για το τυπικό, να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Γιατί δεν γίνεται να μην την πω αυτή την ερώτηση. Να ρωτήσω εγώ αν ο Λευτέρης το γνώριζε αυτό χωρίς να πει την μπάλα. Το γνώριζες. Ναι, ναι. Δηλαδή, κάτσε, αυτό πώς το γνωρίζετε, αυτό το έχω απορρίψει. Δηλαδή, λέτε ιστορίες από δυτήρια. Μεταξύ μας, όχι, έχουμε μιλήσει μεταξύ μας, μας έχει πει ιστορίες. Όχι, ρε, μας έχει πει ιστορίες. Μας έχει πει ιστορίες. Τελευταία ερώτηση θα την κάνω για τυπικούς λόγους, έτσι. Αλλά πρέπει να την κάνω. Ήταν αγαπημένο μου, κακό την άφησα για το τέλος. Σε περίπτωση ντέρμπι την άφησα για το τέλος. Γιώργος Μάναλης, Λευτέρης Ματσούκας. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη αξία στο transfer market? Εγώ. Όχι, ο Μάναλης την έχει. Ο Μάναλης. Ο Μάναλης. Ο Μάναλης. Νόμιζα καλύτερος παίχτης, ο Μάναλης. Σωστή απάντηση είναι όντως ο Μάναλης. Δεν ήξερα πόσο έχει Λευτέρης. Πόσο ξέρετε την αξία στο transfer market? Δηλαδή, έχετε μπει ποτέ από περίεργα για να την ψάξετε? Όχι, την έχουμε μπει, να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Εγώ νομίζω τώρα είμαι 300 χιλιάρικα. Λευτέρη. 299. 1,9. Ένα ευρώ πιο κάτω είναι. Λευτέρης είναι, επειδή είναι με βάση την ηλικία. Λόγω μαλλιών γνωρίζεις. Μπορεί λόγω μαλλιών, αλλά δεν με παίρνει γιατί και εγώ είμαι κοντά στο στάδιο του Λευτέρη. Είναι 150 χιλιάρικα ο Λευτέρης. Αυτή η διαφορά φαίνεται και στο γήπεδο, νομίζω. Εγώ θα πω. Τώρα δεν ξέρω. Δεν υιοθετώ. Νικητής πρώτου γύρου ο Γιώργος, 1-0. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Εκεί όπου θα σας δίνω κάποια στοιχεία τα οποία θα αφορούν άτομα από τον Ιωνικό και θα πρέπει με βάση αυτά τα στοιχεία και μόνο στο δυνατό λιγότερα στοιχεία να βρείτε τη σωστή απάντηση. Λοιπόν, στοιχείο νούμερο 1. Έχω παίξει μπάλα στην Κύπρο.
Κατευθείαν. Κωνσταντινίδης. Αφήνει την μπάλα, το χασε και τώρα ο Λευτέρης ακούει όσο στοιχεία θέλει. Περίμενε. Πάρε την μπάλα, εσύ κρατά ελεύθερο. Στοιχείο νούμερο 2. Είμαι επιθετικό. Έλα, ρε, δεν το πιστεύω. Γκαμπράλ. Την αφήνει κάτω. Καήκατε και δύο. Θα μπορεί να περιμένει. Είναι ο Τουράμ. Είναι ο Τουράμ, ο οποίο στο τρίτο στοιχείο θα ήταν είμαι Βραζιλιάνο. Εν τω μεταξύ έχει παίξει στην Κύπρο πριν 10 χρόνια και εμείς πήγαμε στους κοντινούς. Κοίταξε, είναι παγίδα, να ξέρετε. Όχι, φίλε, επειδή είμαι πανούργο. Επειδή είμαι πανούργο. Εντάξει, είναι παγίδε. Οπότε περιμένετε τα στοιχεία, μην βιάζετε πάρα πολύ. 0-0. Δεύτερη ερώτηση, δεύτερο γύρο. Το παρατσούκλι μου, το nickname μου, πείτε το όπως θέλετε, παραπέμπει σε κάτι θεϊκό. Είσαι πολύ σίγουρο. Ναι, εννοείται. Για πε. Τσιγκρίνσκι. Ιησού Τσιγκρίνσκι. Το βρίσκει 1-0 Λευτέρης Ματσούκας. Τώρα πονέ τον εξ, το, για εξυπνάδα. Κοιμήθηκα όρθιος τώρα. Κοίταξε το δεύτερο. Αν για εξυπνάδα πάνε 3-0. Άμα έλεγα το δεύτερο ήταν έχω παίξει την Μπαρτσελόνα. Οπότε ναι, μετά ρε, θα ήταν. Θα κλείσω με την ρίσκα. Αυτά τα ξέρει ο Λευτέρης που διαβάζει κάτι περίεργα site. Εγώ... Τρίτη ερώτηση. Στοιχείο νούμερο 1. Έχω γεννηθεί στο Αίγιο. Γκοτσούλιας. Αφήνει την μπάλα κάτω. Λάθος. Είσαι άνετος Γιώργο, μπορείς να ακούς το επόμενο στοιχείο και να δεις αν θα... Δεν χρειάζεται να βιαστείς. Είμαι αυτός που από όλο τον Ιωνικό έχω περάσει από τις περισσότερες ομάδες. Πάει κάπου το μυαλό μου. Αλλά για συνέχισε λίγο. Να ρωτήσω ή όχι. Θα σου δώσω το τρίτο στοιχείο, ξέρω ότι θα ρωτήσει ήδη. Ναι. Στοιχείο νούμερο 3, είμαι προπονητής. Ναι, ο Σπανός. Μπράβο. Αυτό δεν είχε βρει ξένα. Κρατάω, Σπανός. Έχει κάνει λάθος. Έχει κάνει λάθος. Μπράβο, όχι κύριε Γάμο, το βρήκε ο Λευτέρης. Το βρήκε ο Λευτέρης. Φίλε, δεν πήρε την μπάλα. Κάνε ένσταση. 1-1. Ισοφαρίζει ο Γιώργος. Έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Υπάρχει πιθανότητα ισοπαλίας εδώ πέρα. Κανονικά συνεχίζουμε στον τρίτο γύρο σε περίπτωση ισοπαλίας. Στοιχείο νούμερο 1. Έχω παίξει δανεικός στη Rangers. Ντάλσιο. Πολύ διαβασμένος ο Γιώργος. Κάνει το 2-1. Πού το έξερες αυτό, ρε φίλε. Ξέρεις ποια ομάδα τον έδωσε δανεικό. Να σου πω κάτι, όχι, τι γίνεται. Όταν έρχεται ένας συμπαίχτης μου, μ' αρέσει πολλές φορές να κοιτάω που έχει παίξει και τέτοια, για να μπορώ μετά από συζητήσεις και αυτά να πάρω κάποιες πληροφορίες, ξέρεις, εμπειρικά. Με λίγα λόγια, πας, μπαίνεις στο transfer και να δεις αν θα σου φάει τη θέση. Αυτό. Ναι, ακριβώς. Και λέω, εντάξει, είναι καλός αυτός. Μπορεί να παίξει και πιο μπροστά. Οπότε άστο. Και πάω στην προπόνηση λίγο δυνατά, ξέρεις. Να του δείξω ότι εδώ είναι νίκη. Ντάλσιο ήταν η σωστή απάντηση. Όντως έχει πάει δανεικός από Μπενφίκα. Ναι. Ρε φίλε, δηλαδή Μπενφίκα πας στη Rangers. Τρελός. Ναι, είναι πισωγύρισμα. Η μία έχει 40 πρωταθλήματα, η άλλη 50. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Είναι 2-1. Είναι τελευταία ερώτηση δεύτερου γύρου. Ο Λευτέρης πρέπει να το φέρει ισοπαλία. Αλλιώς, αν δεν το φέρει ισοπαλία και το χάσει, τελειώνει θεωρητικά το παιχνίδι εδώ. Φυσικά θα παίξουμε και τον τρίτο γύρο γιατί είναι ωραίος ο τρίτος γύρος. Το όνομά μου είναι γλυκό. Αν θέλετε, επόμενο στοιχείο μου λέτε. Επόμενο στοιχείο. Όπου πρέπει να σκεφτούμε λίγο. Μπορώ να σκεφτώ επόμενο στοιχείο. Ξεκίνησα την καριέρα μου από τη Ρεάλ. Albert Bueno. Alberto Bueno, ναι, είναι σωστό. Ισοπαλία. Και τώρα ουσιαστικά πώς να το μετρήσουμε τώρα. Μετράει σαν μισό και από τους δύο. Άρα 1,5 ο Γιώργος, μισό ο Λευτέρης. Και πάμε στον τελευταίο γύρο, όπου θα μετρήσει ό,τι γίνεται κανονικά για έναν πόντο. Όποιος πάρει το γύρο και σε περίπτωση ισοπαλίας κάτι έχω σκεφτεί. Τρίτος γύρος. Τι θα κάνουμε τώρα στον τρίτο γύρο. Είναι ένα exposed quiz, να το πω έτσι, στον τρίτο γύρο. Ωραία. Πώς κάνουμε άλλα βίντεο που έχουν γίνει εδώ πέρα στο κανάλι, με το χαρέ, αν τα έχετε δει. Εδώ οι παίκτες δεν χρειάζεται να βιαστούν. Εδώ ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον μέχρι κάποιος να μην έχει κάτι να πει στην ουσία. Θα τους δίνω μια κατηγορία, θα αναφέρουν ονόματα παιχτών, ονόματα ομάδων ενδεχομένως και όποιος δεν έχει κάτι να πει είναι αυτός που χάνει. Προβάδισμα και αυτός που θα πει πρώτος είναι ο Γιώργος επειδή προηγείται αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι, στο σκορ. Η πρώτη κατηγορία στην οποία καλείστε λοιπόν να ανταγωνιστείτε ο ένας τον άλλον είναι παίκτης της ομάδας του Ιωνικού από 30 ετών και πάνω. Πρώτος ξεκινάει και αναφέρει ένα όνομα, ο Γιώργος. Τσιγκρίνσκι. Σωστό. Ρωμαό. Σωστό. Κάνιας. Σωστό. Μπουένο. Σωστό. Τουράμ. Σωστό. Ακριβώς 30. Ήμουν στο όριο, 29-30. Έχετε πει τώρα Τουράμ, Μπουένο, Κάνιας, Ρωμαό και Τσιγκρίνσκι. Και συγκεκριμένα υπάρχουν άλλοι, αν θέλετε να σας βοηθήσω, 4. Μπάσα. Σωστό. Μόνο το μελλοντικό που είχα σκεφτεί. Λένης. Ο Λένης είναι 29 χρονών. Άρα είναι λάθος. Λευτέρη, τι θα έλεγες μετά, κερδίζεις 1-0. Ματσούκας. Ματσούκας. Πού είναι ο Ματσούκας. Ο ένας ήταν ο Ματσούκας, ο άλλος ήταν ο Καμπράλ, ο οποίος είναι ακριβώς 30, και ο Γκοτσούλιας.
Επόμενη κατηγορία. Παίχτες της ομάδας του Ιωνικού και πάλι που ξεκίνησαν την καριέρα τους είτε από Παναθηναϊκό είτε από Ολυμπιακό και πρώτος ξεκινάει ο Λευτέρης. Ματσούκας. Φουρλάνος. Σωστό. Βαλεριάνος. Σωστό. Χουτεσιώτης. Σωστό. Υπάρχει άλλος. Υπάρχουν και άλλοι. Αναγνωστόπουλος. Σωστό. Είπες μόνο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ε. Ναι. Αν τους βρείτε όλους θα πάμε και στην ΑΕΚ μετά. Είναι άλλοι δύο. Ο Ρόκου. Βοηθούνται αυτοί, ρε. Σωστό. Εγώ τώρα, ε. Ναι. Έλα, είναι εύκολο, Ελευθέρη. Τόσα παιδιά έχουμε στην ομάδα. Έχει παίξει ο Ντάλσης στον Ολυμπιακό. Τι λες, μωρέ. Α, δεν θυμάσαι. Δεν σου λέω Μπενφίκα στη Ρέντζερς. Μετράει και ο Ολυμπιακός κρύο νερίου, άμα ήτανε. Ελευθέρη, για σκέψου. Έχουμε δύο ώρες ακόμα εδώ, μια χαρά. Κάτσε, ρε. Σκέψου με την ισχύα σου. Ποιος είναι, ρε, φίλε. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο Χριστοδούλης, δεν ξέρω. Μπαγανός, αυτό θα πω. Είναι σωστός ο Λευτέρης. Ξεκίνησα τον Παναθηναϊκό. Είναι σωστός. Επειδή τα βρήκανε όλα, βρήκανε και τους 7, θα προσθέσω και την ΑΕΚ. Όπου έχει 3 ποδοσφαιριστές η ΑΕΚ. Πόσοι είναι. Σωστό. Άλλοι 2 είναι. Εγώ. Ναι. Μουστάκης. Σωστό. Τώρα είναι άλλος ένας, ε. Ναι. Άντε τώρα, εγώ θα κάνω. Άσε με τώρα να το σκεφτώ λίγο τώρα. Να πάρω τις θέσεις στα αποδυτήρια έτσι όπως κάθονται. Είναι πανεύκολο. Κάτσε, ρε παιδιά, γιατί έχω παίξει εγώ, δεν έχω παίξει εγώ στην αρχή. Αλήθεια δεν μου έρχεται κανένα στο μυαλό. Περίμενε, περίμενε. Κάτσε, αυτό παίρνει τον ντουλάπι με τη σειρά όλα τώρα. Τα ντουλάπια πρέπει, παίρνω τον ντουλάπια. Κόφτονα. Θα πω στην τύχη τώρα, έτσι χωρίς να ναι. Μου κόβει το μυαλό καθόλου. Κώστας Σιριγότης. Η απάντηση είναι λάθος, η σωστή απάντηση είναι ο Θεοδόσης Μαχαίρας. Όχι. Το μαχαιράκο το ξεχάσαμε γιατί ήταν τραυματίας. Ναι, είναι τραυματίας, το ξέχασα. Δικό μου το λάθος. Πρόσχε, ήταν τραυματίας, άρα δεν έχει ντουλάπι, άρα. Άρα έψαχνα εγώ τα ντουλάπια. Έψαχνα τα ντουλάπια, άρα δεν θα το βρίσκει ποτέ. Άρα κέρδισα. Ναι, ναι, όχι. Τον τρίτο γιο τον έχει πάρει ο Λευτέρης με 2-0, αλλά υπάρχει ακόμα μία ερώτηση. Το σκορ είναι 1,5-1,5 αυτή τη στιγμή. Οπότε όποιος πάρει την τελευταία κατηγορία, η οποία μπορώ να σας πω ότι είναι και πιο δύσκολη, παιδιά, με διαφορά, είναι αντίστοιχα θα συνεχιστεί ο ένας θα πρέπει να δώσει απάντηση στον άλλον. Όποιος βρει αυτή την κατηγορία είναι και ο νικητής. Ωραία. Τελευταία κατηγορία λοιπόν είναι ομάδες που έχει προπονήσει ο Δημήτρης Πανός. Τι ξεκινάει. Ωραία. Ξεκινάει, στο προηγούμενο ξεκίνησε εσύ, τώρα ξεκινάει ο Γιώργος. Οι ομάδες μπορώ να σας πω ότι είναι να τις μετρήσω κιόλας αν θέλετε. Λοιπόν, είναι συνολικά 16 ομάδες να σας βοηθήσω. Εντάξει, αν τις βρείτε όλες, που θεωρώ ότι δεν θα τις βρείτε όλες. Απίθανο. Στο πρώτο λάθος χάνετε. Οπότε θέλετε, σκεφτείτε, πάρετε τον χρόνο σας. 16 διαφορετικές ομάδες, έτσι. Σωστά, 16 διαφορετικές ομάδες. Όχι, είναι γενικός. 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 Ναι, εντάξει, μην. Είναι πολύ δύσκολη η κατηγορία. Ναι, 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 ναι. Παναχαϊκή. Σωστό. Παναγιάλιος. Σωστό. Ιωνικός. Σωστό. Λαμία. Σωστό. Ρόδος. Σωστό. Κάπου και τελειώνει για μένα. Έχει ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα κάπου στο 2008. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί είναι. Πριν από εμάς, πού ήταν. Εγώ ξέρω κι άλλες δύο μου έχω το μυαλό. Άρης. Μα δεν γίνεται. Ναι, Άρης, ναι. Κόλλησα, κόλλησα. Άρα 6 ομάδες, γιατί πήγαμε όλες 10. Ωραία. Λεβαδιακός. Σωστό. Και πάλι το άγχος στο Ελευθέρι. Πήγα πολύ παλιά. Απόλλων Αθηνών. Απόλλων Σμύρνης. Σωστό. Βρήκα κι άλλη. Βρήκα κι άλλη. Α, τώρα να σε πω. Α, Κέρκυρα. Σωστό. Φίλε Ερμιονίδα. Είναι σωστό. Είναι σωστό. Αυτά είναι τις ηλικίες του Λευτέρη. Συγγνώμη, αλλά πού να ξέρω εγώ τώρα την Ερμιονίδα. Και νομίζω ότι έχετε πει 10 από τις 16. Εγώ δεν περίμενα να φτάσει μέχρι εδώ, να σου πω την αλήθεια. Α, σκέφτω τώρα, σκέφτομαι λίγο τη Β' Εθνική, τη Θετινή. Κάπου θα έχει πάει σίγουρα. Καβάλα. Δεν έχει περάσει από Καβάλα αυτή τη στιγμή. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάει στη Βόρεια Ελλάδα γενικά. Δεν έχει πάει Καβάλα όμως. Αλλά Καβάλα δεν έχει πάει, Γιώργο. Επομένως δεν θα βάλεις γκολ στο 90 αυτή τη φορά, ρε φίλε. Δεν έβαλα αυτή τη φορά. Αλλά έχασα επίτηδες για το γούρι. Και πέσα χάσα από το γούρι. Λοιπόν, νικητής είναι ο Λευτέρης. Η ομάδα που δεν είπατε είναι. Δόξα Δράμας. Δόξα Δράμας. Δόξα Δράμας, σωστό. Σωστό. Βασικά θα τα πάρουμε τη σειρά. Ξεκίνησε από Αναγέννηση Άρτας. Προπονητής. Βίζα Μεγάρων. Αία Σαλαμίνας. Μετά Ρόδο. Αιωλικό. Ερμιονίδα, Πανελευσυνιακό, Παναχαϊκή, Λαμία, Απόλλων Σμύρνης, Πανεγιάλιο, Άρη, Κέρκυρα, Δόξα Δράμας, Λεβαδιακό, Ιωνικό, κατά σειρά έτσι πήγε. Ήταν το πιο δύσκολο, νομίζω, με διαφορά. Λευτέρη, ναι. Πολλά συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Εύχομαι αυτή η νίκη να συνδυαστεί και με καλές εμφανίσεις στο γήπεδο. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσετε καλά. Εμείς σε φωνάξαμε να πούμε για το γούρι, γιατί πέρσι πήγαμε πολύ καλά. Ναι, και σωστό. Ελπίζω το γούρι όντως να βγει η Ευρώπη φέτος. Σίγουρα παραμονή. Άμα βγει η Ευρώπη του χρόνου. Αυτό. Σε βλέπω πάρα στη ξέπη. Του χρόνου διαρκείας βασικά. Απέτηση για διαρκείας. Καλή επιτυχία σε ζώνη. Να είστε καλά, παιδιά.